Σε λίγες μέρες έχουμε εκλογές και πρέπει να δώσουμε απάντηση. Η πόλη μας έχει καταγράψει 35.000 ανέργους. Έχουμε 8.000 κατεστραμμένους αυτοαπασχολούμενους. 15.000 που βρίσκονται στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Τα παιδιά μας δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν την εκπαίδευση που πρέπει και έχουμε 800 παιδιά στα λαϊκά φροντιστήρια. Οι πληστηριασμοί μας περιμένουν αύριο. Χθες αντιμετωπίζαμε το ζήτημα και θα συνεχίζεται. Τα κομμένα ρεύματα συνεχίζονται. Τα παιδιά μας δώσαν εξετάσεις τώρα με την καζόλαμπα για το ενέτη 2019. Οι προειδοποιήσεις για κομμένα ρεύματα χιλιάδες. Επομένως, σήμερα στις εκλογές που θα πάμε και θα βρεθούμε πάνω από την κάλπη, πρέπει να βάλουμε το βασικό ερώτημα. Ποιοι ευθύνονται για αυτά και τι θα αλλάξει την επόμενη μέρα. Εμείς εκείνο το οποίο λέμε, όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται σήμερα και ζητούν την ψήφο του πατραϊκού λαού, του αχαϊκού λαού, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν βάλει την πλάτη για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτά δεν ήρθαν εξ ουρανού. Είναι οι πολιτικές οι οποίες εφαρμοστήκανε και κάποιοι νομίζουν ότι επειδή πέρασαν τα χρόνια, ότι ξεχάστηκε ο λαός. Ο λαός δεν καταλαβαίνει δηλαδή το τι, ποιος φταίει και τι κάναν όλα αυτά τα χρόνια για να οδηγήσουν τον λαό μας σε αυτή την κατάσταση, να φύγουν τα παιδιά μας και οι εργαζόμενοι στο εξωτερικό και οπουδήποτε αλλού για να μπορέσει να βρει δουλειά. Άρα είναι πολύ σημαντικό το τι θα ψηφίσουμε. Γιατί στις 7 του μήνα ψηφίζουμε, στις 8 που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται ξανά αυτά τα μέτρα, θα πρέπει να έχεις ψυχική δύναμη για να βγεις μπροστά. Για να έχεις ψυχική δύναμη και να μπορέσεις να αντιπαλέψεις αυτά που θα εφαρμόσουν την επόμενη μέρα όποιος και θα είναι η κυβέρνηση, θα πρέπει να έχεις αποθέματα και θα πρέπει την προηγούμενη μέρα να μην τους έχεις ψηφίσει. Αν μας πήρανε και την ψήφο μας, δηλαδή να είμαι άνεργος και να μου πάρεις και την ψήφο, να είμαι φτωχός και να μου πάρεις την ψήφο, να μου δίνεις ένα σάντουιτς, να είμαι στο κοινωνικό εισάδημα αλληλεγγύης και να μου πάρεις και την ψήφο από πάνω, αυτό είναι εμπόδιο στην ανάταση που πρέπει να έχουμε, γιατί είναι γνωστό ότι προεκλογικά υπάρχει μια κατάσταση εφορίας για να ξεγελάσουν το λαό, είναι επιστήμονες αυτό, το έχουν ξανακάνει και εμείς λοιπόν για να μπορέσουμε να τους αντιπαλέψουμε λέμε και καλούμε τον πατραϊκό λαό, τον αχαϊκό λαό να σταθεί όρθιος, μπορεί να είναι σε δύσκολη θέση αλλά δεν έχασε το μυαλό του, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εμείς μπορούμε να ανατρέψουμε τα πράγματα, θα πρέπει η διαμαρτυρία μας και σε αυτή τη φάση η ψήφο μας θα πρέπει να συγκεντρωθεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί το γνωρίζουμε από χθες, το γνωρίζουμε σήμερα, θα το έχουμε και αύριο. Είναι το ισχυρό αποκούμπι απέναντι σε αυτούς που θέλουν να τα καταστρέψουν όλα για να φέρουν αυτούς που έχουν την οικονομική κυριαρχία για να διαφεντεύουν τον τόπο και να διενύουν τη δική τους ευτυχία, η οποία όμως την πληρώνει ο λαός μας. Άρα εκείνο το οποίο θα πιάσει τόπο είναι η ψήφο στο ΚΚΕ και αυτό. Δεν είναι ανάγκη να είσαι κομμουνιστής για να το κάνεις. Αντί να, η ψήφος σου διαμαρτυρίας να πάει εκείνη την ημέρα να ρίχνεις βότσαλα στη θάλασσα, γιατί διαμαρτύρεσαι για την κατάσταση που υπάρχει, αντί εκείνη την ημέρα να έχεις άκυρο αποχή ή να κάθεσαι και να ψηφίσεις κόμματα τα οποία όσοι συγκοινωνούν τα δοχεία την επόμενη μέρα θα στηρίζουν ξανά το σύστημα, κάτι το οποίο το γνωρίσαμε την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, πρέπει να απαντήσουμε και ανεξαρτήτως την άποψη που έχουμε, την απόλυτη συμφωνία ή όχι, να πάμε με το ένστικτο, με την ψυχή μας, ότι έχουμε ένα κόμμα το οποίο αταλάντευτα στάθηκε δίπλα στο λαό, ποτέ δεν τον πρόδωσε, μίλησε πάντα με την αλήθεια και επομένως αυτές τις εκλογές τι θα πρέπει να κάνουμε, να το ψηφίσουμε, να δώσουμε δύναμη. Τι θα πάθει ο πατραϊκός λαός, ο αχαϊκός λαός, αν το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει πολλαπλασιάσει τη δύναμή του, έχει περισσότερους βουλευτές. Δεν θα έχουν όφελος. Δεν θα τρομοκρατήσουν όλους αυτούς που τρομοκρατούν το λαό κάθε μέρα κρατώντας το λαό μας στην ανεργία. Επομένως, εμείς καλούμε τον πατραϊκό λαό, τον αχαϊκό λαό, να ψηφίσει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να βρεθούμε όλοι στη συγκέντρωση που έχουμε με τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, να συνεχίσουμε να ανταλλάσσουμε γνώμες, απόψεις, να είμαστε ενωμένοι, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά, οι δυσκολίες πολύ μεγάλες, ο αντίπαλος είναι ισχυρός και πρέπει να του δώσουμε τη χαρά να μετράει και την ψήφο μας εκτός από τα δεινά που μας έχει κάνει.